Τα τελευταία 4 χρόνια των μνημονίων εκφράστηκε με συγκεντρώσεις, διαμαρτυρίες και απεργίες η αντίθεση σε αυτήν την ιδεοφιλελεύθερη πολιτική από όλους τους συμμαθιώτες εργαζόμενους στον ιδιωτικό και δημόσιο τομέα, αλλά ταυτόχρονα και από ελεύθερους επαγγελματίες, συνταξιούχους, νέους και άνεργους που βλέπουν το μέλλον δυσίωνο και νιώθουν πως πρέπει σύντομα να απαλλαγούμε από αυτήν την ιδιότυπη συγκυβέρνηση. Για την γενική πολιτική και οικονομική κατάσταση, αλλά και την πολιτική που ασκήθηκε από τη σημερινή διοίκηση του κυρίου Τζιζικώστα, διάδοχο του κυρίου Ψωμιάδη, μίλησε η δέσποινα Καραλαμπίδου. Γνωρίζουμε ότι ο κύριος Ψωμιάδης κηρύχθηκε έκτοτος από τη θέση του Περιφερειάρχη με απόφαση της ελληνικής δικαιοσύνης. Δεν έχουμε όμως ως θέση και μόνο τη γενική πολιτική, ούτε θέλουμε με μόνο επιχείρημά μας την οικονομική κρίση, που και αυτή δικό τους δημιούργημα είναι να πάμε στις αυτοδιοικητικές εκλογές. Να πάμε στις αυτοδιοικητικές εκλογές έχουμε και πρόταση και αυτοδιοικητικά θέματα και ειδικότερα για την αυτοδιοίκηση του δευτέρου βαθμού με τη μορφή της περιφέρειας σήμερα ή της νομαρχίας παλιότερα. Τι αυτοδιοίκηση θέλουμε? Θέλουμε μια αυτοδιοίκηση που θα είναι το μακρύ χέρι της κεντρικής πολιτικής κοινής. Έχουμε παραδείγματα, υπάρχουν και τα νομικά πλαίσια. Για να θυμηθούμε τα ανταποδοτικά τέλη για την κατασκευή έργων στη Χαλκιδική. Μήπως κάτι τέτοιο φαντάζει και τώρα να γίνει για την αυτοδιοίκηση? Για οποιαδήποτε υπηρεσία παρέχεται να πληρώνει ο πολίτης ανάλογα τέλη αν τα αποδοτικά τα βαφτίζουν. Επομένως η κεντρική φορολογία πού πάει? Δεν είναι η αυτοδιοίκηση δευτέρου βαθμού αυτή η οποία βάζει και αυτή το λιθαράκι της στο να κατεργηθούν οι εργασιακές σχέσεις και να έχουμε εργαζομένους των 380 ευρώ? Την ονομάζουν κοινωνική εργασία. Εμείς λέμε θέλουν τη φτωχοποίηση της κοινωνίας. Γιατί αγαπητοί φίλες και φίλοι, με 480 ευρώ ούτε τα χαράτσια μπορούμε να πληρώνουμε. Τι έχουν να πούν μετά από 3 χρόνια εφαρμογής του Καλλικράτη? Αυτό το τερατούργημα που έγινε με τους δήμους τους τεράστιους, χωρίς πόρους, με περικοπή των πόρων, αλλά και στην ίδια την περιφέρεια, την οποία άφησαν να διαχειρίζεται μόνο τα κοινωνικά πλαίσια στήριξης, και αυτά κουτσουρεμένα, και μάλιστα με θέσεις και κατευθύνσεις που αυτοί υπαγορεύουν και όχι οι ανάγκες του λαού. Και ας πάμε και στα τοπικά. Ποιοι είναι αυτοί σήμερα που διεκδικούν την εκλογή, τη θέση του Αντιπεριφερειάρχη και των Περιφερειακών Συμβούλων? Δεν προέρχονται από το ίδιο σχήμα του κυρίου Ψωμιάδη, με ένα σύστημα το οποίο ακόμα δεν έχει ξεκαθαρίσει ένα μεγάλο άλλο σκάνδαλο με τα περιβόητα 45 άρια, την κατάτμιση δηλαδή των έργων των δημοσίων για να δίνονται στους φίλους τους οποίους χρησιμοποιούν προεκλαγικά ως σπόνσορές τους μετά. Οι δύο υποψήφοι έχουν κάτι διαφορετικό, αντιπεριφερειάρχης εννοώ, να προτείνουν για την ημαθία και χωρίστηκαν, ή οι λόγοι είναι προσωπικοί και η προσωπική προβολή του καθενός τους? Εμείς λέμε δεν έχουμε καμιά διαφορά και πως πρόκειται για τις δύο όψεις του ίδιου νομίσματος. Την ίδια πολιτική θα εφαρμόζουν αν ο λαός δώσει την εντολή να διοικήσουν, κάτι που εμείς πιστεύουμε ότι δεν θα πραγματοποιηθεί. Ποιο είναι το πρόγραμμά τους? Ποιες οι προτεραιότητες για την ημαθία? Τα τελευταία 20 χρόνια της αιρετής αυτοδιοίκησης, είτε με τη μορφή της νομαρχίας είτε της περιφέρειας, μια αιρετή αυτοδιοίκηση που ως αριστερά πιστεύαμε και πιστεύουμε,
Τη θέλουμε αυτοδιοίκηση και όχι αντιεροδιοίκηση. Ποια είναι τα χρόνια προβλήματα της συμμαθίας και ποια από αυτά μέχρι σήμερα λύθηκαν. Να απαριθμίσω κάποια από αυτά. Η ρήπανση της Σταύρου του 66. Επιδοτήθηκαν οι βιολογικοί καθαρισμοί. Δεν λειτουργούν γιατί έχει κόστος. Πριν την περιφέρεια μας έλεγαν ότι η μόλυνση είναι εισαγόμενη, είναι από την Πέλα, είναι άλλος νομάρχης, δεν μπορούν να κάνουν κάτι. Ήρθε η περιφέρεια λοιπόν, σαν ενιαία διοικητική μονάδα, που οι ίδιοι αποφασίζουν. Είδαν οι κάτοικοι της περιοχής όπου περνάει το 66 καμιά βελτίωση. Οι μετρήσεις γιατί δεν τις δείχνουν. Ποια είναι η μόλυνση στο Θερμαϊκό. Αυτά πρέπει να τα πούν στον ίδιο τον λαό της συμμαθίας. Για να δούμε την περιβόητη περιφερειακή αγορά της Κουλούρας που τώρα την ξαναθυμήθηκαν. Αυτό το κουφάρι για το οποίο ο ημαθιώτικος και ο ελληνικός λαός πλήρωσαν χρήματα και έγινε έρμιο βανδαλισμών και αφαιρέθηκε οτιδήποτε χρήσιμο είχε πάνω. Γι' αυτό δεν πρέπει να λογοδοτήσει κανείς αυτές τις σπατάλες, όλο αυτό το χαμένο χρήμα του ελληνικού φορολογούμενου λαού. Δεν πρέπει κάποιος να δώσει να λογοδοτήσει. Ο Αλιάκουλας με τις αμοληψίες του, με τους φίλους, τις αυθαίρετες καταλήψεις, ούτε εκεί έχει κάποιος αρμοδιότητα. Υπάρχει συναρμοδιότητα της ΔΕΚΕ, της νομαρχίας και δεν μπορεί κανείς να λάβει μέτρα άραγε. Ή δεν θέλουν γιατί εκεί υπάρχουν συμφέροντα. Θυμήθηκα τώρα όψιμα ξανά το διοικητήριο και μάλιστα σε μια επίσκεψη ο κ. Τζιτζικώστας με τους φορείς τους είπε ότι θα τους παραχωρήσει και χώρο για να στεγαστούν. Ποιο διοικητήριο, σε πόσα προεκλογικά προγράμματα είναι γραμμένο, σε ποιον χώρο έχει ξεκαθαρίσει με την αρχαιολογία, είναι επιλέξιμη η δαπάνη ή το θυμούνται πάλι προεκλογικά. Και για να δούμε κάποια στοιχεία που πρόσφατα πήρα από τις επίσημες υπηρεσίες. Το ευρύτερο δημόσιο στη Βέρεια πληρώνει 1.000.000 ευρώ το χρόνο ενίκεια μετά τη μείωση του 20% που έγινε με νόμο. Αυτά τα χρήματα για τόσα χρόνια δεν θα μπορούσαν να γίνουν διοικητήριο. Τα χρόνια πριν την κρίση. Όχι. Αντί για αυτά είδαμε να, στις παρυφές της πόλης να γίνονται κτίρια και να έχουν ως ενοικιαστεί το δημόσιο. Για να δούμε για τα οδικά έργα της συμμαθίας, την περιβόητη κάθετη που θα κουμπώσει την Εγνατία και θα φτάσει Σχίδρα και εμείς λέμε και έδεσα και μέχρι τα σύνορα της γείτονας χώρας. Ακόμα δεν βρέθηκε που θα κουμπώσει. Δεν ολοκληρώθηκαν οι απολετριώσεις και το ξαναέχουν στα προγράμματα. Η περιβόητη γεωθερμία της Αλεξάνδρειας, αυτή η οποία ως μία μορφή ενέργειας θα μειώσει το κόστος παραγωγής στον αγροτικό τομέα, είναι μέσα στα προγράμματα και των 20 ετών των νομαρχιακών αυτοδιοικήσεων και της τελευταίας περιφερειακής. Περπάτησε μήπως κάτι για το περιβόητο εμπορικό αεροδρόμιο που θέλουν να μετατρέψουν το στρατιωτικό της Αλεξάνδρειας στο Παλιοχώρι. Δεν ξέρω να είναι στα προγράμματά τους. Επομένως, σε ποιον αναφέρουν τα ίδια και τα ίδια. Έχουν την αίσθηση ότι μιλάνε σε ανθρώπους που ήρθαν από άλλο πλανήτη. Δεν κατάλαβαν ότι τους έχουν πάρει χαμπάρι, όπως λέμε στην καθημερινή.
για τη μόλυνση του υδροφόρου ορίζοντα. Σε πόσα χωριά του κάμπου της Αλεξάνδρειας τα βαριά μέταλλα είναι αυτά που απαγορεύουν τη χρήση για πόση το νερό. Ποια είναι η κατεύθυνση της αυτοδιοίκησης, γιατί μπλέκεται πάνω από ένας δήμος της περιφέρειας. Δεν φτάνει θεωρητικά να λέμε ότι είμαστε κατά της μόλυνσης του περιβάλλοντος. Θέλει με ενέργειες. Δεν αντέδρασε κανείς και σε σχέση με το προηγούμενο, όταν τα δύο κτίρια, τα δικαστικά, πήγαν στο Ταϊπέν και ειδικά το παλιό δικαστήριο στην πλατεία Ορολογίου, που μπορεί να στεγάσει τις μισές υπηρεσίες της περιφέρειας, μπορεί να χρησιμοποιηθεί αντί να είμαστε στα νίκια, και δεν αντέδρασε κανείς από τους διοικούντες της περιφέρειας και να διεκδικήσουν αυτό το κτίριο. Το φυσικό αέριο που έφτασε μέχρι το πλατή, ποιες επενδύσεις περιμένουν να έρθουν να κάνουν οι φίλοι τους, οι ξένοι επενδυτές, να ξεπουλήσουν την περιουσία, αφού ψάχνουν επενδυτές και έκαναν το γνωστό fast track, γιατί δεν βρίσκουν αυτούς τους επενδυτές να φέρει το φυσικό αέριο στις πόλεις της Σημαδρίας για φθηνή θέρμανση, αλλά και για αξιοποίηση και στην γεωργική παραγωγή, αλλά και στη βιομηχανία. Ένα θέμα που ταλαιπώρησε για πολλά χρόνια τον νηματιώτικο λαό δεν είναι τα περιβόητα σκουπίδια. Η περιβόητη θέση 12 που κάποιοι την είχαν εφεύρει και είχαν κάνει μια σύμβαση απειοκρατική με τέτοια νούμερα που με τα σκουπίδια θα μας έβγαιναν στο τριπλάσιο κόστος από ό,τι σήμερα πληρώνουμε. Και αυτά θα τα εισπράταν μέσα από τα περιβόητα ανταποδοτικά τέλη και που σαν χώρος και έχοντας την άποψη του τεχνικού επιμελητηρίου και αυτούς που πρωταγωνίστησαν, είπαμε όχι σε αυτή τη θέση, όχι σε αυτή τη λύση για τα σκουπίδια και δικαιωθήκαμε. Αυτά τα ξεχάσαμε. Δεν ήταν κάποιοι κύριοι που ήταν στη διοίκηση αυτού του νομού τα οποία προωθούσαν. Έχουμε καινούριο έργο. Δήθεν για την αξιοποίηση των ήπιων μορφών ενέργειας, τις περιβόητες ανεμογεννήτριες στο Βέρμιο. Ένα παρανοϊκό έργο το οποίο θα αλλοιώσει όλο το Βέρμιο, το οποίο επεκτείνεται σε δύο νομούς και τρεις δήμους. Και για κάποια λίγα ανταποδοτικά που θα εισπράξουν οι δήμοι, έδωσα και σύμφωνη γνώμη και η περιφέρεια και για τη μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων. Άκουσα και σε ένα πρωινάδικο, πρωινή εκπομπή, τον κύριο Ιωαννίδη να αναφέρει ότι η περιφέρεια της Κεντρικής Μακεδονίας θα είναι αυτή που μέσα από τον πρωτογενή τομέα θα φέρει την ανάπτυξη, θα βελτιώσει το ΑΕΠ όπως έκανε παλιότερα. Και ποιο ήταν το επιχείρημα? Ότι αν κάποιος αγοράσει 10 γελάδια και πάει στο χωριό, έχει εξασφαλίσει 20.000 εισόδημα. Δεν ξέρω αν πόσο μακριά ζει από τα χωριά ο κύριος Ιωαννίδης, ή δεν γνωρίζω αν ξέρει ότι μια άδεια για τέτοιες μονάδες, η περιφέρεια, η υπηρεσία της περιφέρειας, θέλουν 2 χρόνια για να τις αδειοδοτήσουν. Ξέρει όμως τα αποτελέσματα. Έτσι είπε ο coach, ότι εκτός από μπάσκετ ξέρει και για τις γελάδες. Ακούμε από πολλούς ότι η περιφέρεια της Κεντρικής Μακεδονίας, αλλά και η Μαθία ειδικότερα, είναι ένας ευλογημένος τόπος.
ήταν, θα λέω εγώ, και συνεχίζει να είναι, αλλά κάποιοι που είχαν τη διοίκηση μάλλον δεν ήταν οι ίδιοι ευλογημένοι ή δεν έκαναν εκείνα τα οποία έπρεπε να κάνουν και την έφεραν στη θέση την οποία σήμερα βρίσκεται. Με την ανεργία να είναι και τοπικά στο 30%, ειδικά στην περιοχή της Νάουσας, να πλησιάζει το 50%, να φεύγουν οι νέοι επιστήμονες στους οποίους και σαν χώρα, αλλά και σαν γονείς επενδύσαμε να βρουν δουλειά στο εξωτερικό. Επομένως, δεν αρκεί μόνο, φίλες και φίλοι, ένας τόπος να είναι ευλογημένος. Πρέπει να διοικείται και από ανθρώπους που να έχουν όραμα. Εμείς λέμε ότι μπορεί αυτός ο τόπος να πάει καλύτερα με άλλη πολιτική, με άλλους ανθρώπους στο τιμόνι. Και δεν φοβόμαστε να αναλάβουμε τις ευθύνες της διοίκησης, ούτε της κεντρικής πολιτικής κοινής, αλλά ούτε και της τοπικής. Αρκεί ο κόσμος να μας δώσει αυτή την ευκαιρία. Δεν είμαστε αυτοί που λέμε ότι δεν θέλουμε να διοικήσουμε ή να κυβερνήσουμε. Αυτό είναι εφεύρημα δικό τους. Δεν ζούμε σε μια ουτοπία. Ένας δεύτερος τομέας που πραγματικά θα μπορούσε να βοηθήσει την Ημαθία είναι και ο τουρισμός. Με τους αρχαιολογικούς θησαυρούς που έχει, τη Βεργίνα, τις εκκλησίες της Βυζαντινές, τη σχολή του Αριστοτέλη, αλλά και από το πιο μικρό χωριό, από τον παλαιολιθικό οικισμό της Νικομίδιας, από το χώρο του νησίου, τον αρχαιολογικό χώρο, αλλά χρειάζεται μία καταγραφή, μία προβολή, ώστε η Ημαθία να είναι χώρος το οποίο να κρατάει τον επισκέπτη και να μην ζούμε ως δορυφόροι στη Θεσσαλονίκη με μονοήμερες επισκέψεις.